Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24. Έχουμε ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σεριάτο, τον υπεύθυνο πολιτικής έρευνας της ΠΡΟΡΑΤΑ. Να βάλουμε στην παρέα μας όμως και τον Θανάση Λιτσογιάννη. Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις Αναστασία? Μας λείπεις από εδώ, από το στούντιο. Από εβδομάδα θέλω να σε βλέπουμε, τουλάχιστον τις Πέμπτες με τη μασκούλα σου. Εδώ θα φοράμε τη μασκούλα και θα ερχόμαστε. Θα επιλέξουμε και τη μάσκα. Να πούμε τώρα την αλήθεια ότι ο Θανάσης με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: για πες να διαβάσεις τη δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ. Κοίταξε, Σπύρο, ήταν όντως μια εντυπωσιακή δημοσκόπηση, γιατί είναι και αποκαλυπτική. Έχει ένα σκέλος το οποίο δεν έχει ερευνηθεί στο παρελθόν. Και τώρα δείχνει πάρα πολλά, αποκαλύπτει πάρα πολλά. Πάρα πολλά και σημαντικά και για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση και για τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι, θα έλεγα, για αυτούς που θέλουν να κάνουν πολιτική, θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο ή να τους βοηθήσει να βρουν ένα καλύτερο εργαλείο. Τι εννοείς, ποιο εννοείς? Εννοώ πολύ απλά, η ΠΡΟΡΑΤΑ πέρα από τις διάφορες, έτσι, ας πούμε, κλασικές ερωτήσεις γύρω από την οικονομία, γύρω από τον COVID, από τον κορονοϊό, ποιος ευθύνεται, πόσο ευθύνεται κλπ. Έχει κάνει μία έρευνα για να δείξει τι επιρροή έχουν αυτοί οι που βλέπουν τηλεόραση. Από πού ενημερώνεσαι και αυτό που λέγαμε. Ναι, βέβαια. Των πολιτών που βλέπουν τηλεόραση και εκείνων που ενημερώνονται από social media. Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Θα θυμάσαι όμως ότι από εδώ το είχαμε παρουσιάσει και αυτό. Ότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, προεκλογικά δεν άφησε το ίντερνετ στην τύχη. Έκανε το μεγαλύτερο spending, τη μεγαλύτερη δαπάνη στο ίντερνετ. Σαφώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερη πανευρωπαϊκά ήταν. Και συνεχίζει. Δεύτερη ή τρίτη πανευρωπαϊκά στην προεκλογική της καμπάνια. Ναι, πίσω από επίσημα στοιχεία της Google. Τους Γερμανούς και τους Ισπανούς. Ναι, πίσω από τους Βρετανούς που είχαν Brexit. Σωστά. Βρετανούς και Ισπανούς. Οπότε, ξέρω εγώ, μήπως είναι λίγο αθώα αυτή η προσέγγιση ότι θα αφήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση άπλετο χώρο στην αντιπολίτευση για να κάνει παιχνίδι στα social. Το ζήτημα είναι ότι δεν νομίζω ότι αφήνει άπλετο χώρο. Mm. Το ζήτημα είναι ότι στα social ακούγονται και οι άλλες φωνές. Δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με τα κανάλια και το βλέπουμε όλοι. Τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια. Ναι, ναι. Όπου, Αναστασία, πάλι από την εκπομπή αυτή, ναι, έχω πει ότι 40 χρόνια που είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω δει τη δημοσιογραφία σε χειρότερη κατάσταση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αλλοιώνονται ειδήσεις, κρύβονται ειδήσεις, υποβαθμίζονται ειδήσεις, θέματα που εκτιμώνται ως πρωτοσέλιδα περνάνε ως μονόστιλα. Φαινόμενα δηλαδή που δείχνουν πως η ενημέρωση δεν είναι στα καλύτερά της. Θα έλεγα είναι στα χειρότερά της. Επί της ουσίας, Θανάση, των διαπιστώσεων της έρευνας, αυτή η μετατόπιση της κοινής γνώμης, κυρίως όπως φαίνεται μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού και πηγαίνοντας, ναι, προς το Σεπτέμβριο, τι σου λέει? Τη θεωρείς φυσιολογική, παροδική, κοίταξε, τα αναμενόμενη? Έχουμε τη μετατόπιση που όσον αφορά την διαχείριση του κορονοϊού και της πανδημίας και τη μετατόπιση στο σκέλος της οικονομίας. Είναι δύο σημαντικά ευρήματα. Τώρα, εάν θα είναι παροδική, θα εξαρτηθεί από το πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Τι μέτρα θα πάρει, εάν και πόσο αποτελεσματικά θα είναι. Εάν κοιτάξουμε λίγο, για παράδειγμα, στο σκέλος του κορονοϊού, βλέπουμε ότι φαινόμενα όπως οι μάσκες στα σχολεία, τις οποίες ακόμα και η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλεσε μάσκα του Ζωρό, δηλαδή χλέβασε, ακόμα και οι πράξεις που αποκαλύφθηκαν και έδειξαν μια κυβέρνηση των αρίστων να δυνατεί να χειριστεί αποτελεσματικά το σκέλος αυτό, τη μάσκα, ακόμα και τη μάσκα, δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει καλά το φθινόπωρο για να ανατρέψει, να αλλάξει την εικόνα, μάλιστα, που δημιουργήθηκε και το καλοκαίρι.
Αν σκεφτούμε επίσης την αύξηση των κρουσμάτων, εάν δούμε τις αδυναμίες και τους φόβους που εκφράζονται για τα νοσοκομεία και στην δημοσκόπηση της Προράτα, φαίνεται ότι το ΕΣΥ σε ποσοστό 64% θεωρείται ότι είναι λίγο ή καθόλου προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Θέλω να βάλεις μία τελεία.